Το έτος 1979, όπως θα έχετε ακούσει και εσείς, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, έχει χαρακτηριστεί ως το έτος του παιδιού. Και εξ αφορμής αυτού του χαρακτηρισμού έχουν γίνει και γίνονται μέχρι τη σήμερα πολλές εκδηλώσεις και πολλά λέγονται και συζητούνται και αποφάσεις λαμβάνονται και ευχές παρουσιάζονται γύρω από την υπόθεση του παιδιού. Δηλαδή το πώς θα γίνει καλύτερο το παιδί. Είναι αλήθεια ότι έχουν ελεγχθεί πολλά καλά, αλλά λείπουν ορισμένα βασικά τα οποία θα έπρεπε να έχουν λεχθεί. Όλα σχεδόν τα οποία συνεζητήθησαν και συζητούνται ακόμη παρά τις καλές προσπάθειες ομιλούν αναφορικώς με την σωματική ύπαρξη του παιδιού, όχι με την ψυχική του κατάρτιση και την ύπαρξή του. Το πώς θα ζήσει καλύτερα, το πώς θα ζήσει ανετότερα, συνεζητήθησαν. Το πώς θα μορφωθεί καταλληλότερα, το πώς θα είναι εγκληματίας, το πώς. Όλα χρήσιμα εν πολύ σε αυτά. Αλλά γύρω από το θέμα της ψυχής του και μάλιστα από χριστιανικής πλευράς, δυστυχώς δεν έγιναν, δεν ελέγχθησαν όσα έπρεπε να λεχθούν. Δηλαδή το κέντρο του βάρους θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι εις των εσωτερικών άνθρωπων του παιδιού, όχι εις των εξωτερικών, που και τα εξωτερικά βέβαια εν πολλής είναι χρήσιμα και αναγκαία, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς και αυτά ο Θεός τα έδωσε. Αλλά όμως όχι να φορτώνουμε κατά μεριά, όχι να ενδιαφερόμεθα να κάνουμε το παιδί ένα μπιμπελό, ένα αντικείμενο, εφόσον είναι προσωπικό της και μάλιστα περιουσία του Θεού. Ακούω πολλές φορές που λένε πολλοί άνθρωποι «το παιδί μου». Η έννοια αυτής της ιδιοκτησίας είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στον άνθρωπο. Κανείς δεν μπορεί να την ξεριζώσει. Κοινωνικά καθεστώτα και θεωρίες που προσπάθησαν να κάνουν αυτό το ξερίζωμα δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα στο τέλος. Προσπάθειες για το ξερίζωμά της και μετά από 50 ολόκληρα χρόνια απεντήθηκαν άκαρπες και η λακτάρα της ιδιοκτησίας ξαναζωντάνεψε όπως πριν. Ο άνθρωπος και ιδιαίτερα εκείνος που βρίσκεται μακριά από το Θεό θέλει και αισθάνεται κάποια ασφάλεια, έστω και πρόσχερη, να έχει κάτι που να είναι εντελώς δικό του. Αυτό όμως γίνεται αιτία να παίρνει το πράγμα παρεκτροπή, γιατί νομίζει πως το καταχρηστικά χρησιμοποιούμενο «μου» που βάζει πίσω από πράγματα και ανθρώπους τον κάνει και ιδιοκτήτη αυτόν. Έτσι χρησιμοποιεί φράσεις «το σπίτι μου», «το χωράφι μου», «τα λεφτά μου» και παρά την καταχρηστικότητα της χρησιμοποίησης της λέξεως, γιατί και αυτός είναι προσωρινός και τα πράγματα αυτά, όμως έχει μια σχετική πραγματικότητα. Ο άνθρωπος όμως κάνει το λάθος να χρησιμοποιεί τη λέξη «μου» και να της δίνει περιεχόμενο ιδιοκτησίας και για πρόσωπα. Για χωράφια μπορεί να κάνει και για αμπέλια, αλλά για πρόσωπα νομίζω όχι. Έτσι λέει η γυναίκα μου, το παιδί μου, και πιστεύει πως είναι η ιδιοκτησία τους. Μια λοιπόν και βρισκόμαστε στο έτος του παιδιού, θα ήταν καλό να εξετάσουμε την παρεκτροπή που αφορά το παιδί. Οι γονείς
νομίζουν ότι το παιδί είναι η ιδιοκτησία τους. Νομίζουν ότι το παιδί είναι κτήμα τους και μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν. Να το μεγαλώσουν όπως θέλουν, να του δώσουν όποια αγωγή θέλουν. Τα παιδιά όμως δεν ανήκουν στους γονείς. Τα παιδιά ανήκουν στο Θεό. Εκείνος με τη συνεργασία των γονέων δίδει ζωή στα παιδιά. Αποτυπώνει την εικόνα του στα παιδιά για να φτάσουν τα παιδιά με τη χειραγωγία των γονέων στο Θεό. Πόσες βλαστήμιες και πόσες κατάρες δεν ακούγονται στις κηδείες παιδιών από γονείς, γιατί δήθεν ο Θεός τους πήρε το παιδί τους ή γιατί τους το έκαμε αυτό. Ένα δείγμα ακόμη της μεγάλης αγνίας που επικρατεί, αλλά συγχρόνως και της απιστίας μεταξύ και αυτών ακόμη των μελών της Εκκλησίας. Η Γραφή μας παρουσιάζει μεγάλο παράδειγμα πίστεως και επιγνώσεως για το τι είναι το παιδί, τον Αβραάμ. Είναι σε όλους μας γνωστή η ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός του χαρίζει ένα γιο, τον Ισαάκ, στα γυρατιά του μάλιστα. Και ο Θεός του τον ζητά σαν θυσία. Με πλήρη επίγνωση για το σε ποιον ανήκει ο γιος του, χωρίς μεμψημυρία, χωρίς λογογγισμό, βαδίζει για να επιστρέψει το παιδί του στον ιδιοκτήτη του, το Θεό δηλαδή. Και μάλιστα Αβραάμ με ένα τόσο παράξενο τρόπο επιστροφής, με θυσία. Και γι' αυτό Αβραάμ ονομάστηκε πατέρας πίστεως. Αλλά το θέμα δεν σταματά στην επιστροφή του παιδιού στο Θεό. Αναφέρεται και στην αγωγή και στην παιδεία εν κυρίω που οφείλουν οι γονείς να δώσουν στο παιδί. Γιατί το παιδί προέρχεται και είναι και έχει προορισμό το Θεό. Δηλαδή προέρχεται από το Θεό, είναι του Θεού και προορισμό έχει το Θεό. Γιορτάζουμε λοιπόν φέτος το έτος του παιδιού. Όταν όμως δεν γίνει διαφώτιση προς την πλευρά αυτή ότι το παιδί δεν ανήκει σε κανέναν παρά μόνο στο Θεό, τότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Τότε όλα θα συνεχίσουν όπως και πρώτα, όπως και το βλέπουμε αυτό. Οι γονείς θα το βλέπουν σαν δικό τους, με σκοπό να το κάνουν ό,τι θέλουν. Οι πολιτείες θα το θεωρούν δικό τους, για να το φτιάξουν πολίτη όπως αυτές θέλουν. Οι εργοδότες θα το βλέπουν σαν ένα μέσο εκμεταλλεύσεως. Και γενικά ο καθένας θα διεκδικεί το παιδί του σαν δικό του για τον αγαθό ή άνομο σκοπό του. Όταν όμως όλοι κατανοήσουμε ότι τα παιδιά ανήκουν στο Θεό και έχουν προορισμό τους στο Θεό, τότε το έτος του παιδιού θα αποτελέσει μια αφετηρία για τη σωστή τοποθέτηση του καθενός απέναντί του. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να σκέπτεται ο άνθρωπος γύρω από την υπόθεση αυτή τη λεγόμενη του παιδιού. Αλλά μια και συζητήθησαν τόσα πολλά, μια και ακούγονται τόσα πολλά, επιτρέψτε μου και εμένα να μεταφέρω μερικά από παιδιά για τους μεγάλους, από προσπάθειες άλλες χριστιανικές, και να δοθούν και ορισμένα συνθήματα το πώς πρέπει να είναι το παιδί, πού πρέπει να φτάνει το παιδί. Διότι όπως βλέπουμε σήμερα τα παιδιά είναι πονηρά, είναι εκνηπιότητος, και δεν έχουμε να κάνουμε παιδιά αφελή. Από μικρά παιδιά πρέπει να έχουν σχέση με το Θεό και να γνωρίσουν το Θεό. Έχετε ποτέ απασχοληθεί με τον Άγιο Νεκτάριο όταν ήταν το παιδί? Πώς έγινε Άγιος αυτός? Τι είχε μέσα στην καρδιά του? Τι πίστευε από μικρό? Ακούστε ένα μέρος από ένα του γράμμα
που έστειλε μικρός προς τον Χριστόν, για να καταλάβετε αν υπάρχουν παιδιά τέτοια σήμερα και αν εμείς οι γονείς φροντίζουμε να φτιάξουμε τέτοια παιδιά σήμερα. Το επίγραμμα έλεγε «Δια τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εις τους ουρανούς». Ανοίγουμε το γράμμα και διαβάζουμε. «Χριστούλη μου, με ρώτησες γιατί κλαίω». Τον ρώτησε προφανώς τον ύπνο του, γιατί έκλαιγε. «Λιώσανε τα ρούχα μου, Χριστούλη μου, λιώσανε τα παπούτσα μου, βγήκαν τα δαχτυλά μου έξω και υποφέρω. Κρυώνω τώρα το χειμώνα. Πήγα χθες βράδυ στον παραφέντη και με έδιωξε. Μου είπε να γράψω στην πατρίδα να μου στείλουν από εκεί. Χριστούλη μου, τόσο καιρό εργάζομαι και δεν έστειλα γρόση στη μητέρα. Τι να κάνω τώρα? Πώς να τα καταφέρω δίχως ρούχα? Μπαλώνω, μα αυτά σκίζονται. Συγχώρησέ μου που σε ενοχλώ. Σε προσκυνώ και σε λατρεύω. Ο δούλος σου Αναστάσιος». Έχουμε παιδιά σήμερα εμείς να γράψουνε στο Θεό? Δεν έχουμε. Έχουμε παιδιά σήμερα να προσευχηθούν και να ζητήσουν και να πιστεύουν και να εξαρτούν το πάνω από εκεί? Δυστυχώς δεν έχουμε εν πολλής. Οι εξαιρέσεις δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη εν προκειμένου. Γιατί άραγε τα παιδιά όμως δεν έχουν εκείνο που έπρεπε να έχουν? Πρώτον βέβαια, διότι δεν το έχουν οι γονείς να το μεταδώσουν. Και εκ του μέχοντος ουκαν λάβει, λέγει το ρητό. Αλλά και δεν διαθέτουν τον χρόνον οι γονείς για τα παιδιά όπως έπρεπε. Κάποτε ένας νέος επισκέφθηκε στο γραφείο του ένα στενό φίλο του πατέρα του. Ήταν ένας νέος καλής οικογένειας, μα που έφερε τον τίτλο όμως του αλήτη. Ύστερα από μια μικρή συζήτηση, ο φίλος του πατέρα του τον κοίταξε με ίκτο και του είπε: «Διερωτώ με πώς κατήδησες έτσι, ενώ έχεις έναν εξαιρετικό πατέρα». «Ναι», απήντησε ο νέος, «ακούω συχνά να μιλούν για τον πατέρα μου, όλοι οι φίλοι του τον επενούν. Εγώ δυστυχώς όμως δεν τον γνώρισα ποτέ. Δεν είχε χερό να ασχοληθεί μαζί μου. Ήτανε τόσες πολλές οι εργασίες του, όσο τον έβλεπα μόνον την ώρα του φαγητού». Αυτό απήντησε ο νέος. Το να είναι λοιπόν, αγαπητοί μου, ένας πραγματικός πατέρας ή μια πραγματική μητέρα κοστίζει. Κοστίζει αγάπη, κοστίζει υπομονή, κοστίζει χρήμα, κοστίζει χρόνο. Πολλά παιδιά νιώθουν μια ατελείωτη μοναξιά, διότι διαθέτουμε πολλές φορές περισσότερο χρόνο στο κομμωτήριο, στο μακιγιάζ, στο καφενείο, στον κινηματογράφο, στη τηλεόραση, στο να χαρτοπέζουμε, το να συζητούμε περιτά πράγματα, το να βλέπουμε το ποδόσφαιρο, το να επισκεπτόμεθα τον υπόδρομο και λιγότερο και για τη δική τους χαρά. Ναι, φροντίζουμε με κάθε τρόπο να ξεφορτωθούμε το παιδί μας. Βλέπουμε το σχολείο, τον υπηαγωγείο, τον ενικό κέντρο, όχι σαν τόπο αγωγής και μορφώσεως, αλλά σαν τόπο και τρόπο ξεφορτώματος. Είναι ανάγκη, αγαπητοί, να διαθέτουμε περισσότερο χρόνο για τα παιδιά μας. Η μεγαλύτερη ευτυχία για μας, οι ωραιότερες ώρες της ημέρας μας, πρέπει να είναι όταν καθόμαστε δίπλα στο παιδί μας και κουβεντιάζουμε. Έτσι το καταλαβαίνουμε, το γνωρίζουμε, το διαπλάθουμε. Στη Σοφία Σιράχ αναφέρεται μία προτροπή του Πνεύματος του Αγίου στο γάμα 2.
ο γάρ Κύριος εδόξασε Πατέρα επιτέφνης. Δηλαδή, κατά αναλογία που θα διαφερθεί ο Πατέρας για τα παιδιά του, θα δοξαστεί ο Πατέρας. Και στο 40ο κεφάλαιο πάλι της Σοφίας Σειράχου το 19 λέγει «Τέκνα και οικοδομή πόλεως στηρίζουσι όνομα». Και στις παροιμίες στο 17-6 λέγει «Στέφανος γερόντων τέκνα τέκνων». Κάφημα δε των τέκνων, πατέρες αυτών. Δεν είναι λοιπόν μια προσπάθεια. Δεν είναι απλώς να χάσουμε το καιρό μας. Αλλά αξιοποιούμε και τη δικιά μας την ύπαρξη εφόσον κατορθώσουμε να διαπαιδαγωγήσουμε ένα παιδί. Το παιδί από την υπιακή ακόμη ηλικία αντιγράφει τη δική μας ζωή, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Παρακολουθεί τις σχέσεις μας, τη συμπεριφορά μας, τις κινήσεις μας, τις συζητήσεις μας, τον τρόπο της ζωής μας γενικά. Πώς έχουμε την απαίτηση να μας σέβεται το παιδί μας όταν εμείς οι ίδιοι δεν σεβόμεθα τον εαυτό μας, τους γέροντας γονείς μας, τα πρόσωπα με τα οποία συζούμε. Πώς θέλουμε το παιδί μας να μην είναι νευρικό όταν εμείς ουδέποτε μιλήσαμε και φερθήκαμε ήρεμα στο παιδί μας, στον σύζυγό μας ή την σύζυγό μας. Πώς έχουμε την απέτηση να είναι πρόθυμο το παιδί μας να μας εξυπηρετήσει όταν εμείς αρνούμεθα κάθε εξυπηρέτηση στην πεθερά μας, στο συναδελφό μας, στο συγκατοικό μας. Πώς έχουμε την απέτηση που το παιδί παρακολουθεί και αντιγράφει να συγχωρήσει το παιδί μας, το αδελφάκι του, για κάτι του έπτεξε ή να του ζητήσει συγγνώμη για κάποιο λάθος του όταν εμείς ουδέποτε συγχωρήσαμε την σύζυγο ή τον σύζυγο ή κάτι που έγινε αφορμή να μας πληγώσει ή να μας προσβάλλει. Πώς θέλουμε το παιδί μας να αγαπά την αλήθεια όταν εμείς οι ίδιοι του διδάσκουμε το ψέμα και μας έχει συλλάβει να ψευδόμεθα επανειλημμένος, όταν το λέμε να λέγει παρότι είναι 5-6 ετών να λέει ότι είναι 4 ετών και λιγότερο ετών για να γλιτώσει ένα εισιτήριο λίγες δραχμές στο αυτοκίνητο και τόσα άλλα ψέματα. Πώς τολμούμε να λέμε στο παιδί μας κάνε την προσευχή σου παιδί μου ή πήγαινε στην εκκλησία όταν βλέπει εμάς να μην έχουμε καμιά σχέση με αυτό και το ζητάμε μόνο από εκείνο. Πώς θέλουμε να σέβεται το παιδί μας τους δασκάλους του όταν εμείς εκφραζόμεθα άσχημα για αυτούς και φροντίζουμε να πείσουμε το παιδί μας ότι το αδικούν? Πώς είναι δυνατόν να σεβαστεί την εκκλησία το παιδί μας, τους κληρικούς το παιδί μας? Κάθε στιγμή εμείς ασεβούμε, υβρίζομαι και με τη διαγωγή μας διδάσκουμε το τελείως αντίθετο. Το παιδί μας, αγαπητή μου, πήρε ό,τι του δώσαμε. Έχει μεγάλη δύναμη στη δημιουργία του χαρακτήρος του το δικό μας παράδειγμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας του πολύ μικρού παιδιού για να μάθει να διαβάζει είναι να το κρατάτε στην αγκαλιά σας και να του διαβάζετε ιστορίες που του αρέσουν. Αυτή είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορεί να δοθεί σε έναν πατέρα, σε μια μητέρα, σύμφωνα με κορυφαίους παιδαγωγούς που αναφέρεται σε μια έκθεση τελευταία του 1968.
Η τυπωμένη σελίδα του βιβλίου, η σωματική άνεση και ασφάλεια στην αγκαλιά του πατέρα ή της μητέρας, η φωνή που καθησυχάζει, η μαγεία της ιστορίας, όλα αυτά συντελούν στο μυαλό του παιδιού να ταυτίζει τα βιβλία με κάτι που προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση. Και μάλιστα όταν είναι θρησκευτικά τα βιβλία που ομιλούν στην ψυχή του παιδιού. Κάτι που απασχολεί επίσης τους γονείς είναι το εάν πρέπει να είναι αυστηροί ή επιεικοί στα παιδιά τους. Τι μέθοδο δηλαδή να ακολουθήσουν, ποια θα ήταν αποτελεσματικότερη. Βρήκα κάτι σχετικό που γράφει ο Γάλλος ακαδημαϊκός Αντρέ Μουρουά. Γράφει σε ένα άρθρο του ότι μια μητέρα μου έλεγε ότι ο γιος της, τον οποίον επετίμησε για την τεμπελιά του και γιατί δεν είχε φιλοδοξίες, της απήντησε. Και γιατί δεν με ανέθρεψες με αυστηρότητα. Είχε δίκιο, συνέχισε η μητέρα του, επειδή τον αγαπούσα πολύ και του είχα μια ιδιαίτερη αδυναμία. Επειδή είχε γοητευτικούς τρόπους και έβρισκε έξυπνες δικαιολογίες προκειμένου να αποφύγει την εργασία. Επειδή τέλος ήθελα να αποφεύγω τις συγκρούσεις μεταξύ μας. Άφηνα τα πράγματα να κυλάνε κάπως με επίοικια. Βέβαιος ο γιος μου ότι εγώ θα ήμουν πάντοτε ο συμμαχός του στις διαφορές του με τους καθηγητές του, συνέχισε την αρνητική στάση του. Σήμερα οι συνέπειες με τρομάζουν. Είναι 25 χρονών και δεν του αρέσει καμιά εργασία. Και το θλιβερότερο είναι ότι υπαίτιος είμαι εγώ. Η υπερβολική μου επιείκεια και η ανοχή. Αλλά το σφάλμα μου υπήρξε μοιραίο για το παιδί μου. Και ο Μωροά προσθέτει. Ακόμα και η υπερβολική αυστηρότης προκαλεί ολιγότερες αποτυχίες από τα θύματα που δημιουργεί η υπερβολική επιείκεια και ανοχή. Δηλαδή το συμπέρασμα είναι ότι με διάκριση πάντοτε πρέπει να είμεθα αυστηροί και να μένουμε στις θέσεις μας, να μην παρασυρώμεθα. Ακούσετε και κάτι αναφορικός με ένα Δημήτρη που είναι σήμερα 64 ετών, που είμαι εγώ αυτός. Ο Δημήτρης όταν ήταν μικρός είπε πως δεν του άρεσε το φαγητό. Καλά παιδί μου, δεν είσαι υποχρεωμένος να το φας, απήντησε ο πατέρας μου. Σέρβερε η μητέρα, αλλά παρέλειψε το Δημήτρη. Λοιπόν, εγώ δεν θα φάω τίποτα, ρώτησα. Αφού δεν σου αρέσει το φαγητό, ασφαλώς δεν θα φας τίποτα και μπορείς και να σηκωθείς. Μα δεν μου αρέσει, επανέλαβα και πάλι. Σε αυτό το σημείο και ο πατέρα και η μητέρα απέφυγαν κάθε συζήτηση ή διαπληκτισμό. Τέλειωσαν το γεύμα, έκαναν την προσευχή τους και σηκώθηκαν από το τραπέζι. Εγώ, θυμωμένος, κατευθύνθηκα στην κουζίνα. Ζήτησα κασέρι. Ζήτησα σαλάμι. Απάντηση της μητέρας. Λυπούμε πολύ, Δημήτρη, αλλά εδώ δεν έχω κανένα εστιατόριο. Σερβίρω μόνο τις ώρες των γευμάτων. Και έμεινα μυστικός. Οι γονείς έμειναν σταθεροί αρκετές ακόμη φορές. Εγώ σύντομα ακολούθησα την οικογένεια τρώγοντας ό,τι υπήρχε για όλους. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ευγνωμονώ και εύχομαι να είναι ελαφρό το χώμα τους εκεί που ευρίσκονται για τη διδασκαλία τους αυτή που μου έκαναν. Η
Είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, πολλές φορές να μαλώνουμε τα παιδιά. Ναι. Ακούστε ένα παιδικό παράπονο. Να μας μαλώνετε, να μας δέρνετε ακόμη όταν σφάλουμε, όταν παρακούμε, όταν παραβαίνουμε εντολές που μπορούμε να εκτελέσουμε, αλλά δίκαια και ανθρώπινα, να μας τιμωρείτε. Τι φταίμε όμως, πατέρα, όταν μάλωσες με τον πελάτη σου ή είσαι στενοχωρημένος από τη δουλειά σου και έρχεσαι στο σπίτι για να ξεσπάσεις εμένα? Ή εσύ, μητέρα, που σκόνησαν από το επάνω διαμέρισμα τα πλημμένα ρούχα σου ή σου τσίχνωσε το φαγητό και σαν κεραυνός κάνεις εκκένωση επάνω μου? Η τιμωρία νοείται ως απόδοση δικαιοσύνης, όχι ως ξέσπασμα θυμού, που μάλιστα έχει άλλη αιτία. Και αν χρησιμοποιείται για τον πτέστη, είναι βοήθεια για αυτόν και όχι τραύμα εξουσιωτικό. Επειδή είμαστε μικροί, δεν είμαστε πάντοτε ένοχοι, ούτε πρέπει να είμαστε και οι αδικούμενοι. Όταν είμαστε πράγματι ένοχοι και εμείς ήδη ζητούμε την τιμωρία, έτσι ικανοποιείται το αίσθημα της δικαιοσύνης και απαλλασσόμεθα από τους ελέγχους της συνειδήσεως. Όταν είμαστε όμως αθώοι και μας καταδικάζουν και μας τιμωρούν σαν ενόχους, πληγωνόμαστε από πολλές πλευρές. Αγαπητοί μου, πολύ μεγάλοι έχουν μιλήσει πολλές φορές για το παιδί. Λέγει ένας το εξής: εκείνος που σπείρει τον σπόρο του χριστιανισμού στην καρδιά ενός παιδιού είναι σαν να φυτεύει και να καλλιεργεί ένα φυτό στον παράδεισο. Και σφίδε τώρα εκείνοι που σπείρουν την κακία και την ακολασία και την απιστία στα παιδιά, στην καρδιά του παιδιού, τι είναι εν αντιθέσει με αυτό? Είναι που φυτεύουν εκ προημίου ένα φυτό στην κόλαση. Ο Παστέρ παραδείγματι λέγει το εξής: το πλησίασμα ενός παιδιού σου εμπνέει δύο αισθήματα, της τρυφερότητος για το παρόν, του σεβασμού για αυτό που θα γίνει στο μέλλον. Ένας άλλος επίσης λέγει το εξής: το παιδί είναι ένα άτομο που θα συνεχίσει ό,τι εσύ ξεκίνησες. Θα κυβερνήσει τις πόλεις σου, τα κράτη και τα έθνη. Θα μπει και θα καταλάβει τις εκκλησίες σου, τα σχολεία σου, τα πανεπιστήμια και τις οργανώσεις. Η μοίρα της ανθρωπότητας λοιπόν είναι στα χέρια του παιδιού. Η τύχη του έθνους, λέγει ένας άλλος επίσης, ογκέται, σε κάθε εποχή εξαρτάται από τις ιδέες των νέων κάτω των 25 ετών. Τα αθώα παιδιά σου ας ψάλουν άγια, ας υμνούν άδωλα με άκακα στόματα τον αρχηγό των παιδιών, τον Ιησού Χριστόν, και τότε θα έχουμε αποτελέσματα αγαθά και στην προσωρινότητα και στην αιωνιότητα. Ένα παιδί γράφει στη μητέρα του: μητέρα μου, μη φοβάσαι να είσαι σταθερή μαζί μου. Αυτό θα με κάνει να νιώθω περισσότερη σιγουριά. Μη με παραχαϊδεύεις. Ξέρω πολύ καλά πως δεν πρέπει να μου δίνεις οτιδήποτε σου ζητώ. Σε δοκιμάζω μονάχα για να δω. Μη με κάνεις να νιώθω μικρότερος από ό,τι είμαι. Αυτό με σπρώχνει να παριστάνω καμιά φορά τον σπουδαίο, τον μεγάλο. Μη μου κάνεις παρατηρήσεις μπροστά στον κόσμο. Θα προσέξω περισσότερο αυτό που θα μου πεις αν μου μιλήσεις ήρεμα μια στιγμή που είμαστε όμως οι δυο μας.
Μη δίνεις μεγάλη σημασία στις μικροαδιαθεσίες μου. Καμιά φορά δημιουργούνται ίσα ίσα για να κερδίσω την προσοχή που ζητούσα. Μη μου κάνεις επιπόλαιες υποσχέσεις. Νιώθω πολύ άσχημα, πολύ περιφρονημένος όταν δεν τις κρατάς, δεν τις πραγματοποιείς. Μη με αγνοείς όταν σου κάνω ερωτήσεις, γιατί θα ανακαλύψεις πως θα αρχίσω να παίρνω τις πληροφορίες μου αυτές από άλλες πηγές, εφόσον εσύ δεν καταδέχεσαι να μου απαντήσεις. Μη προσπαθείς να με κάνεις να πιστέψω πως είσαι τελεία εσύ ή αλάνθαστη. Είναι μια δυσάρεστη έκπληξη για μένα όταν ανακαλύπτω πως δεν είσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο, δηλαδή ούτε τελεία ούτε αλάνθαστη. Μη διανοηθείς ποτέ πως θα πέσει η υπόλοιψή σου αν ποτέ μου ζητήσεις συγγνώμη. Μία τιμία αναγνώριση ενός λάθους σου δημιουργεί πολύ θερμά αισθήματα απέναντί σου. Μην ξεχνάς πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Θα πρέπει να σου είναι δύσκολο να κρατήσεις το ίδιο βήμα με μένα, αλλά προσπάθησε σε παρακαλώ. Μην ξεχνάς πως δεν θα μπορέσω να αναπτυχθώ χωρίς πολλή κατανόηση και αγάπη. Αυτό όμως δεν χρειάζεται να το πω. Έτσι δεν είναι? Το παιδί σου. Ναι, αν η μητέρα, κατεξοχήν η μητέρα, μπορούσε να σκεφτεί κάπως έτσι, που γράφει αυτό το παιδί στη δικιά του μητέρα, τα πράγματα θα ήσανται πολύ διαφορετικά εις τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τους γονείς προς τα παιδιά. Φροντίζουν μόνον εξωτερικώς να τα παρουσιάσουν και όχι να τα καταρτήσουν, και εσωτερικώς πνευματικώς. Θα μπορούσε να πει κανείς σαν ένα μίσος προς τα παιδιά. Δεν λέγω για το μίσος εκείνο που αισθάνονται ορισμένοι που δεν τα θέλουν καν να τα δουν στο πρόσωπό τους και δεν τους επιτρέπουν να έρθουν καν στην επιφάνεια, τα αφανίζουν εκ προημίου. Αλλά λέγω για εκείνους οι οποίοι τα φέρνουν και εντούτοις εκ των υστέρων δεν καταναλύσκουν τον απαραίτητο χρόνο και δεν προσφέρουν από το είναι τους, από την ύπαρξή τους, από το χνότο τους, ως προσέφεραν και από το αίμα τους για να διατηρηθούν αυτά που ήρθαν στον κόσμο. Υπάρχει δυστυχώς μέσα στα παιδιά και στο ζήτημα των παιδιών και μια μαύρη σελίδα. Οι Ρωμαίοι της καταπτώσεως θεωρούσαν ντροπή και δυστύχημα την ύπαρξη παιδιών και την με κάθε τρόπο απαλλαγή από αυτά φυσικοτάτη πράξη. Έτσι σκέπτονταν όχι μόνο οι πληβοί, οι ρακένδυτοι και άεργοι, αλλά και οι πατρίκοι και αυτοί ακόμη συγκλητικοί. Ένας ύπατος, παραδείγμα την προστάση σύγκλητο, διετύπωσε τη φοβερή κατηγορία ότι ζήτημα αν υπήρχε έστω και ένας συγκλητικός που να μην είχε δώσει στο θάνατο ένα ή περισσότερα παιδιά του. Τα σκότωναν τότε τα παιδιά. Πάρα πολλοί Ρωμαίοι άφηναν τα ανεπιθύμητα παιδιά τους στους δρόμους και στα χωράφια να τα φάνε τα σκυλιά και οι λύκοι. Έτσι διαβάζουμε. Σώζονται επιστολές τις οποίες γράφει ο άνδρας στη γυναίκα του να σκοτώσει το παιδί τους. Οι Ασσύριοι, οι ανατολικοί λαοί και αυτοί ακόμη οι Εβραίοι στον καιρό της αποστασίας τους έκαιαν τα παιδιά τους ρίχνοντάς τα στην πειρακτωμένη αγκαλιά του τερατομόρφου Μολόχ. Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος κατηγορεί με παρησία τους ουρολάτρες της εποχής εκείνης ως παιδοκτόνους.
στη διδαχή των 12 Αποστόλων, παραδείγματι, κατηγορούνται οι ειδωλολάτρες ως φωνής τέκνων, φθορής πλάσματος Θεού. Και ο Τερτυλιανός απευθύνει καυστικό έλεγχο και ρωτά κατά πρόσωπο τους δικαστές και το ρωμαϊκό λαό αν ήταν ανάμεσά τους έστω και ένας που να μην σκότωσε ή έπνιξε παιδιά του ή να μην τα εγκατέλειψε στους δρόμους να πεθάνουν από την πείνα ή το κρύο ή για να τα φάνε τα σκυλιά και τα σαρκοβόρα όρνεα. Τι θα έλεγαν σήμερα αν βρισκόνταν στην απόφραξη ενός βόθρου μόνο στα Αθήνας. Που τον έφραξαν 85 σωματάκια νεογνών ενός μεευτηρίου των Αθηνών. Και τι θα έκανε αν μάθαινε ότι 360.000 ζωούλες σκοτώνονται κάθε χρόνο από Έλληνας Ορθοδόξους Χριστιανούς γονείς και μεευτήρας, δηλαδή ιατρούς. Αυτή είναι η μαύρη σελίδα η οποία υπάρχει. Κάτι άλλο που είναι απαραίτητο γύρω από την ανατροφή των παιδιών, προκειμένου να παιδιά να είναι κάτω δυνατόν τέλεια, είναι η σημασία της συγγνώμης. Μια μικρούλα, λέγεται, 5 ετών, κάλεσε μια μέρα τον πατέρα της στο δωμάτιό της και με πολύ σοβαρότητα του είπε τα εξής λόγια. «Μπαμπά, έχω ένα παράπονο με σένα. Μου υπεσχέθηκες ότι αφού ακούσω τη Θεία Λένα θα έρθεις στις 10 η ώρα να με πάρεις στο σχολείο σου να παίξω με τα παιδάκια στο διάλειμμα». Ή το δάσκαλος, ο μπαμπάς. «Εγώ ντύθηκα, μπαμπά, ήμουνα έτοιμη, σε περίμενα και όταν είδα πως δεν ήρθες άρχισα να κλαίω πολύ. Έχω παράπονο μαζί σου, μπαμπά, που δεν ήρθες». Ο πατέρας, βλέποντας την όρημη σκέψη της μικρής, της απείλησε σαν να ήταν μεγάλη. «Έχεις δίκιο, παιδί μου. Σου το υπεσχέθηκα και έπρεπε να έρθω. Αλλά μου έτυχαν πολλές δουλειές και δεν μπόρεσα να φύγω από το σχολείο. Πάντως, έχεις δίκιο. Με συγχωρείς πολύ, παιδί μου». Η μικρή ικανοποιήθηκε και ηρέμησε. Μερικοί όμως γονείς κάνουν ένα βασικό σφάλμα. Δεν ζητούν ποτέ συγγνώμη από το παιδί τους και κατά συνέπεια το καλλιεργούν κατά ένα αντίθετο τρόπο. Ας το προσέξουν αν κάποιοι από τους γονείς που ακούν τα λόγια αυτά έχουν τακτική όχι σωστή. Κάτι αναφορικός με τον εκκλησιασμό του παιδιού. Σε μια συζήτηση που είχαν δύο σύζυγοι με το παιδί τους, μεταξύ άλλων εκείνο τους είπε και τα εξής. «Έχετε παράπονο γιατί μερικοί από μας δεν πάμε στην εκκλησία ή τουλάχιστον δεν πάμε με προθυμία. Μα αυτό το παράπονο είναι πολλές φορές δικό μας. Δεν μας εμπνεύσατε εσείς στον εκκλησιασμό. Ίσως μάλιστα μας εμποδίσατε από αυτόν με το παραδείγμά σας. Γιατί εμείς περισσότερο βλέπουμε και λιγότερο ακούμε. Εσύ ο πατέρας», λέγει ο μικρός, «την Κυριακή πηγαίνεις για κυνήγι ή για ψάρεμα ή κοιμάσαι ως τις 11, διότι ήρθες από το χαρτί στα ξημερώματα, και εσύ η μητέρα που εκκλησιάζεσαι μου δίνεις την εντύπωση με τη συμπεριφορά σου ότι η εκκλησία χαλάει και αγριεύει τους ανθρώπους.
διότι ερχομένη από την Εκκλησία, αντί να έρθεις αρνή, έρχεστε θηρίο, λύκος. Μας πάτε να κοινωνήσουμε και εσείς δεν κοινωνείτε, ως αν τα θρησκευτικά καθήκοντα να είναι μόνο για μας. Τι έχουμε να απαντήσουμε, αγαπητοί? Είναι αλήθεια τα παράπονα αυτά που διατυπώνουν τα παιδιά μας? Ναι, ζητούμε από το παιδί, αλλά προσφέρουμε στο παιδί? Λέγει ο Τοβίτ για το παιδί: «Παιδίον, μη υπερίδεις τη μητέρα σου, τίμα αυτήν πάσα σας ημέρα στη ζωή σου». Είναι εντολή, αναφέρεται στον Τοβία Δέλτα 3. Αλλά εμείς τι προσφέρουμε για να δώσουμε τα φόντα αυτά, ώστε το παιδί μας να μας θυμίσει? Έχει εντολή επίσης η Σοφία Σιράχ στο Γάμα 17. «Τέκνον αντιλαβού εν γύρα πατρός σου, θυμίσου», λέει, «τον πατέρα σου στα γύρα τιά του». Αλλά όταν το παιδί βλέπει ότι εσύ το δικό σου τον πατέρα, δηλαδή τον παππού του, δεν τον λαμβάνεις υπόψη, τότε πώς περιμένεις αυτό να σε λάβει υπόψη του αύριο? Αυτά είναι τα θύματα. Αυτά είναι εκείνα τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Ακόμη υπάρχει ένα ατελείωτο ημερολόγιο. Το ημερολόγιο ενός παιδιού γράφεται άμα τη συλλήψει. Συνελήφθη τώρα, από τώρα το παιδί γράφει το ημερολογιό του. Όχι από τότε που θα γεννηθεί, από τότε που θα συλληφθεί. Ακούστε λοιπόν ένα ατελείωτο ημερολόγιο, το οποίο δεν ετελείωσε. 5 Οκτωβρίου. Σήμερα άρχισε η ζωή μου. Προφανώς, σήμερα συνελήφθη δηλαδή. Οι γονείς μου δεν το ξέρουν ακόμη. Δεν ξέρουν ότι η μαμά είναι έγκυος. Είμαι μικρότερο και από το σπόρο ενός αχλαδιού. Αλλά οπωσδήποτε είμαι εγώ. Είμαι προσωπικότης. Θα γίνω μάλιστα ένα κοριτσάκι και θα έχω ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια και θα αγαπώ πολύ τα λουλούδια. Γράφει η συγκυλία της μητρός του πριν ακόμη το μάθει η μάνα του ότι είναι έγκυος. Θα το μάθει έπειτα από διάφορα περιστατικά η μητέρα ότι είναι έγκυος. 19 Οκτωβρίου. Μεγάλωσα λίγο ακόμη, αλλά είμαι τόσο μικρό που κανείς δεν ξέρει για την ύπαρξή μου τίποτα ακόμη. Ούτε η μαμά μου δεν ξέρει πως με έχει κάτω από την καρδιά της και που με τρέφει με το αίμα της, δηλαδή μέσα στην κοιλιά της. 27 Οκτωβρίου. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά σήμερα μόνη της. Από τώρα θα χτυπά σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, χωρίς καμιά διακοπή, δηλαδή και μέσα στην κοιλιά της μάνας μου και έξω που θα βγω. Έτσι, μετά από κάμποσα χρόνια θα κουραστεί, θα σταματήσει και θα πεθάνω. Τώρα όμως δεν είμαι στο τέλος, αλλά στην αρχή. 2 Νοεμβρίου. Κάθε μέρα μεγαλώνω και λίγο. Τα χέρια μου και τα πόδια μου σχηματίζονται. Αλλά θα χρειαστεί να περιμένω πολύ, ώσπου τα μικρά μου πόδια να μπορέσουν να τρέξουν ως τα γόνατα της μαμάς μου και τα χέρια μου να μπορέσουν να αγκαλιάσουν τον μπαμπά μου. Αυτά γράφει μέσα από την κοιλιά της μάνας του ακόμη το παιδί το οποίο έχει συλληφθεί. 20 Νοεμβρίου τώρα, σε 1,5 μήνα περίπου. «Σήμερα ο γιατρός είπε στη μητέρα μου για πρώτη φορά
πως υπάρχω εδώ κάτω από την καρδιά της, δηλαδή ότι είναι έγκυος. «Δεν είσαι ευτυχισμένη, μαμά?» ρωτάει η μικρή τώρα τη μαμά. «Δεν είσαι ευτυχισμένη? Σε λίγο καιρό θα με έχεις στα χέρια σου». 25 Νοεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. «Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου δεν ξέρουν πως είμαι ένα μικρό κορίτσι. Ίσως περιμένουν ένα αγόρι ή και δύο μωρά μαζί, αλλά θα τους κάνω έκπληξη και θέλω να με φωνάζουν Κατερίνα, όπως τη μαμά». 10 Νοεμβρίου. «Το πρόσωπό μου έχει εντελώς σχηματιστεί. Πόσο θέλω να μοιάζω της μανούλας?» 24 Δεκεμβρίου. «Μαμά, άκουσα χθες την καρδιά σου να χτυπάει. Δεν άκουσε μόνον, δεν θα ακούσει μόνον η μαμά το παιδί, αλλά ακούει και το παιδί τη μαμά. Αναρωτήθηκα όμως αν άκουσες κι εσύ το φτερούγισμα της δικής μου. Θα έχεις, μαμά, μια γερή μικρή κόρη. Ξέρω πως μερικά μωρά έχουν δυσκολίες για να έλθουν στον κόσμο, αλλά ο καλός Θεός, μαμά, έχει και γιατρούς που βοηθούν τις μητέρες και τα μωρά. Ξέρω ακόμη πως υπάρχουν μητέρες που δεν θέλουν τα παιδιά τους. Εγώ όμως περιμένω ανυπόμονα να με πάρεις στα χέρια σου, να αγγίξω το πρόσωπό σου, να κοιτάξω μέσα στα μάτια σου. Με περιμένεις όμως όπως εγώ, μαμά, δεν είναι έτσι?» 18 Δεκεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. «Μαμά, γιατί άφησες να σταματήσουν τη ζωή μου? Θα ζούσαμε τόσες ευχαριστημένες μέρες μαζί». «Το πέταξε η μαμά, το σκότωσε η μαμά στις 18 του Δεκεμβρίου. Αυτό που συνέλαβε στις 5 Οκτωβρίου το πέταξε και το ημερολόγιο έμεινε κατά το δι λεγόμενον ατελείωτο». Μάλιστα. Αλλά έλα που έτσι είναι η μόδα, έλα που το σύνθημα είναι ή ένα ή κανένα, η Ελλάς έχει τη μεγαλύτερα κατανάλωση σε κρέας και τη μικροτέρα παραγωγή σε παιδιά. Πληρώνουμε όμως τα επίχειρα της αμαρτίας μας από εδώ, αλλά δεν θέλουμε εν το εγωισμό μας να το αναγνωρίσουμε. Ακούσετε τι λέγει ένα μοναχοπέδι. «Είμαι ένα πλάσμα δυστυχισμένο, έρημο και μοναχό. Όχι πως είμαι ορφανό, είμαι μοναχοπέδι. Θέλησαν οι γονείς μου να με έχουν ένα, αλλά λέοντα. Ίσως γίνω πράγματι λιοντάρι, αλλά πρώτα θα κατασπαράξω τους ίδιους τους γονείς μου, με τον εγωισμό μου, με τις απαιτήσεις μου, με τα καπρίτσια μου. Με το φόβο που έχουν μήπως πάθω κανένα κακό και μείνουν χωρίς παιδί. Βλέπετε, με έχουν έναν. Θα ενοχλώ κατόπιν και τους άλλους γύρω μου, θα είμαι ο ιδιότροπος, ο κακομαθημένος, ο εγωιστής. Γιατί όμως να υποφέρω κι εγώ και οι άλλοι, διότι με έχει η μάνα μου έναν? Ήθελα να έχω κι εγώ αδέλφια, να παίξω, να χαίρομαι, να τσακώνουμε ακόμη μαζί τους. Οι γονείς μου σαν σύζυγοι έχουν τη συντροφιά τους. Γιατί να μην έχω κι εγώ συντροφιά τα αδερφάκια μου, που έχουν τόσα παιδιά γύρω μου? Πού είναι τα άλλα μου αδερφάκια? Θα μου πούνε ίσως ότι δεν εξαρτώταν από αυτούς. Έτσι ήταν το θέλημα του Θεού. Ήταν ζήτημα ζωής της μητέρας μου. Αν είναι έτσι, τότε να υπακούσω και να παρηγορηθώ.
Έχω όμως ακούσει ότι μερικοί γονείς σκοτώνουν τα παιδιά τους γιατί δεν τα αγαπούν. Και υποψιάζομαι μήπως έγινε το ίδιο και στο δικό μας το σπίτι. Και είναι φορές που σκέπτομαι ώστε μπορεί να έχω φωνιάδες γονείς. Τότε φοβάμαι. Γιατί αν και δεν σκότωσαν το σώμα μου, μπορεί να σκοτώσουν την ψυχή μου. Ήδη έχουν αρχίσει να με σκοτώνουν. Μεγαλώνω χωρίς αδελφάκια, χωρίς συντροφιά. Είμαι ήδη τραυματισμένος. Μάλιστα. Τι μπορούμε να πούμε και σε αυτή την περίπτωση? Τίποτα. Εν πάση περίπτωση. Μια μητέρα διηγείται το εξής. Η κορούλα μου δεν ήταν καθόλου φρόνιμη. Ακόμη και στο τραπέζι δημιουργούσε αταξίες. Έτσι συχνά ήμουν υποχρεωμένη να την μαλώνω και κάποια φορά την απείλησα που δεν θα ξανακαθίσει μαζί με όλους μας να φάει. Μια μέρα όμως ήταν εξαιρετικά φρόνιμη. Καθώς όμως στο τέλος αποχωρήσαμε από το τραπέζι, η μικρή μου κορούλα έβαλε τα κλάματα και έτρεξε να κρυφτεί. Έτρεξα κοντά της με ανησυχία. Τότε μέσα στους λυγμούς της ξέφυγε ως παρακτικό παραπονό της. «Μα δεν ήμουν σήμερα φρόνιμη?» Αυτή η ερώτηση με καθήλωσε. Έπειτα δε από αρκετές σκέψεις έβγαλα το συμπέρασμα. Η στέρηση του επένου στην κατάλληλη στιγμή είναι πράξη άδικη. Απαγοητεύει, πικραίνει, χαλαρώνει τη διάθεση του παιδιού. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν η επίπληξης, αλλά χρειάζεται και ο έπαινος. Αλλά εγωιστέοντες εμείς και απρόσεκτοι και αδιάφοροι, δεν καλλιεργούμε όπως πρέπει για να φτιάξουμε τις ανάλογες ψυχές. Ακούσετε και μερικές σκέψεις των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας γύρω από το παιδί. Οι άνθρωποι πρέπει περισσότερο να ασχολούνται με την ανατροφή των παιδιών από όσο ασχολούνται οι γεωργοί με την καλλιέργεια των φυτών. Άλλος λέγει να μη παραλείπεις να συμβουλεύεις τα παιδιά σου, όπως ακριβώς ο σιδηρουργός σφυριλατώντας το σίδηρο επιτυγχάνει το επιδιωκόμενο έργο, έτσι και ο λόγος της συμβουλής. Ο ίδιος που είναι ο ποιμήν του Ερμά λέγει «Όλα τα βρέφη είναι αγαπητά ενώπιον του Θεού και θα έχουν την πρώτη θέση στη βασιλεία του». Ο Δεκλήμης ο Αλεξανδρίας λέγει «Η φροντίδα για τη μόρφωση του παιδιού ψυχικά είναι αγάπη, κάθε τι άλλο είναι μίσος». Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει «Πρόσεξε τον εαυτό σου να είναι καλός, γιατί από καλή ρίζα βγαίνουν καλοί βλαστοί. Για να μην βγαίνουν οι δικοί μας καλοί βλαστοί, πιθανόν να μην είναι καλή ρίζα κατά το λόγιο του Μεγάλου Βασιλείου». Πολλές φορές ακόμη τα παιδιά είναι τόσο μεγάλη ευλογία στο σπίτι και στη ζωή μας που μας επαναφέρουν, που μας υπενθυμίζουν. Μία μητέρα κάποτε έκλαιε απαρηγόρητα διότι είχε χάσει τον προστάτη της οικογένειάς της, τον σύζυγό της. Άκουγε το μικρό τη μαμά που έκλαιγε και την ερώτησε «Μαμά, γιατί κλαις?» «Δεν ξέρεις παιδί μου, εσύ είσαι μικρό ακόμη», απήντησε. «Δεν ξέρεις τι χάσαμε, δεν ξέρεις ότι ορφανεύσαμε, δεν ξέρεις ότι πέθανε ο πατέρας σου παιδί μου και ο πατέρας μου, γι' αυτό δεν ξέρεις, είσαι μικρό ακόμη». «Μαμά, δεν ξέρω για αυτά που μου λες, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, ο Θεός πέθανε?» Όταν άκουσε αυτή την απάντηση και το ερώτημα ταυτόχρονα του μικρού, σηκώθηκε, καθάρισε το πρόσωπό της και τα μάτια της από τα δάκρυά της και ξακολούθησε τη ζωή της, διότι πίστεψε πραγματικά ότι ο Θεός δεν πέθανε. Γι' αυτό ωραία λέγει ο ψαλμωδός «Εξ στόματος νηπίων καταρτήσω ένων και θυλαζόντων». Ένα κοριτσάκι προσευχόταν, λέγεται, μόλι του την καρδιά για πολύ καιρό να του δώσουν στη γιορτή του ένα δώρον.
το οποίο θα ήταν ένα ποδήλατο. Ο μεγάλος του αδελφός που δεν πολύ πίστευε είπε: «Θεός δεν πρόκειται να απαντήσει τις προσευχές σου». Έφτασε η γιορτή, αλλά το ποδήλατο δεν ήρθε. Ο μικρός σαρκαστικά κοροϊδεύε. «Φαντάστηκες πως θα σου απαντήσει ο Θεός, ε?» Το κοριτσάκι το κοίταξε κατάματα και απήντησε. «Ο Θεός, Γιωργάκη, έδωσε την απάντηση, απήντησε. Ο Θεός μου απήντησε στις προσευχές μου, Γιωργάκη. Ο Θεός μου είπε όχι». Και έτσι είναι. Θεός ή θα πει ναι ή θα πει όχι. Πάντοτε απαντά. Και πολλές φορές το όχι είναι ανώτερο και χρησιμότερο και καλύτερο από το ναι. Και ας το μάθουμε όπως μας το διδάσει αυτό το μικρό. Κάποτε, λέγεται ακόμη, δεν είχε βρέξει σε μια περιοχή καθόλου. Ο εφημέριος του χωριού κάλεσε τους πιστούς για λιτανία, για να στείλει ο Θεός βροχή. Ανάμεσα στους πιστούς ήταν και ένα κοριτσάκι που κρατούσε μια ομπρέλα πιο μεγάλη από τον πόη του. Παραξενεμένος ο παπάς της είπε: «Κορούλα μου, με τέτοια λιακάδα εσύ κρατάς ομπρέλα?» Το αθώο κοριτσάκι τον κοίταξε στα μάτια και του είπε: «Μα παππού μου, δεν ήρθαμε να προσευχηθούμε να βρέξει?» Κόκαλο ο παππούς: «Ναι, από μικρών στόματα αυτά, αλλά φωτισμένων μικρών στόματα αυτά». Ένας άλλος επίσης πατέρας πήρε το μικρό παιδί του μαζί του που επήγαινε να κλέψει και το έβαλε σε ένα μέρος και του λέγει: «Κοίταζε από αυτόν τον δρόμο, κοίταζε αυτόν τον δρόμο, κοίταζε και αυτόν τον δρόμο. Και αν δεις τίποτα, να μου σφυρίξεις». Ο μικρός άκουσε αυτά, είδε τους δρόμους, αλλά λέει στον πατέρα του: «Πατέρα, για έναν άλλο δρόμο δεν μου είπες να προσέχω. Δεν είναι άλλος, παιδί μου?» «Πώς δεν είναι? Ο δρόμος από τον ουρανό δεν είναι δρόμος εκείνος? Δεν βλέπει κανείς από εκεί και δεν έρχεται κανένας από εκεί?» Κόκαλο ο πατέρας όταν άκουσε ότι υπάρχει και δρόμος που μπορεί να έρθει κανένας από τον ουρανό να τον δει τον κλεφταρά αυτόν. Τα εγκατέλειψε και έφυγε. Ναι, είναι παιδιών, φωτισμένων αυτών. Αυτά τα παιδιά εύχομαι να καλλιεργήσουμε σαν ορθόδοξοι, σαν χριστιανοί, σαν Έλληνες, γιατί χρειάζονται και για αυτόν τον κόσμο να επιτελέσουν ρόλο και για εκείνον να μείνουν με αιωνιότητα.